θα πάμε τη συζήτηση με βάση την πληθυσμιακή δυναμική του κάθε Δήμου και θα ξεκινήσουμε με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Βασίλη Λαμπρινό. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας από το κεντρικό στούντιο της Crete TV. Καλησπέρα σε εσάς, στους τηλεθεατές σας και στους συναδέλφους μου που είναι παρόντες. Βεβαίως. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Δήμαρχε του Ηρακλείου, και θέλω ένα πρώτο σχόλιο για αυτήν τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και στο χώρο της αυτοδιοίκησης, που πλέον πρέπει να μετρήσει και τις δικές της αντοχές για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του COVID-19, τόσο στην τοπική οικονομία και τον τουρισμό, όσο και στο κάθε νοικοκυριό του κάθε Δήμου. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει ξεκινήσει μια νέα πραγματικότητα που, πέρα από την επιδημιολογική καμπύλη και το θέμα της υγείας που είναι το σημαντικότερο, έχει ανοίξει πολλά μέτωπα και στο κομμάτι της οικονομίας αλλά και της καθημερινότητάς μας. Καταρχήν θα ξεκινήσουμε το πολύ απλό. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου μπορούσε να φανταστεί αυτήν την κατάσταση όταν πια είχαμε πει καλή χρονιά στο 2020. Δεν σας ακούω. Ναι, με ακούτε τώρα, κύριε Δήμαρχε? Τώρα σας ακούω. Ναι. Τώρα σας ακούω. Θέλω το πρώτο σχόλιο, αν σαν Δήμαρχος μπορούσατε να φανταστείτε αυτήν τη νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην εποχή του COVID-19 στην Κρήτη. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι το είχα φανταστεί, παρά το γεγονός ότι η φαντασία μου με βοηθάει πολλές φορές να προχωρήσω σε συνδυασμό, αλλά αυτή τη φορά δεν το περιμέναμε. Ήταν φιλιαστικό το συγκεκριμένο δραματικό συμβάν, γιατί πρόκειται περί δραματικού συμβάντος, το οποίο συνέβη εκεί στις 2-3 μηνών. Ευφυΐδια, ανέτρεψε τους υπολογισμούς μας προσγείωσε μια νέα πραγματικότητα, από την οποία ευτυχώς μπορέσαμε να αντεπεξέλθουμε χάρη και στη σοβαρότητα των συμπολιτών, τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν την κατάσταση που προέκυψε. Και απόρρια αυτής της σοβαρότητας που την αντιμετώπισε είναι το γεγονός ότι έχουμε τόσο καλά μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Έχουμε καλά αποτελέσματα όσον αφορά την επιδημιολογική καμπύλη, όμως, κύριε Δήμαρχε, εδώ σε επίπεδο Κρήτης έχουμε ήδη ένα τεράστιο μέτωπο που λέγεται τουρισμός. Ο Δήμος Ηρακλείου και η πόλη του Ηρακλείου είναι μια από τις πιο τουριστικές πόλεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Μεσόγειο. Με ένα πολύ δυναμικό αεροδρόμιο, με ένα πολύ δυναμικό λιμάνι, αλλά και με πολλούς δημότες που ασχολούνται με τον τουρισμό και σήμερα ουσιαστικά είναι άνεργοι. Θέλω λίγο να ξεκινήσω. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή ο ρόλος της αυτοδιοίκησης πρέπει να έχει και περισσότερο ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά και να το πάμε στο κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά? Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, κύριε Δασκαλάκη. Είναι καθήκον μας και προτεραιότητά μας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και δευτερευόντως να κοιτάξουμε από εκεί και πέρα τα τεχνικά έργα ή τις υποδομές, τις υλικές υποδομές, τις υπόλοιπες, τις οποίες είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε. Κατά συνέπεια, οι δημότες, οι πολίτες που ζουν σε αυτή την πόλη είναι μέσα στις απόλυτες προτεραιότητές μας η ικανοποίηση των αναγκών τους. Προς την κατεύθυνση αυτή κινηθήκαμε από την πρώτη στιγμή. Μπορέσαμε να ανταποκριθούμε μέχρι σήμερα, νομίζω, με ικανοποιητικό τρόπο, χάρη στις υπηρεσίες μας, οι οποίες παρέμειναν όρθιες, και βεβαίως χάρη στις δομές μας. Πρέπει να σας πω ότι, ή μάλλον θα πούμε αργότερα, θα σας πω ειδικότερα ζητήματα βεβαίως που προέκυψαν και αντιμετωπίσαμε. Κύριε Δήμαρχε, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα σημερινά δεδομένα, και αυτό δεν αφορά μόνο τον Δήμο Ηρακλείου, αφορά κάθε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα δεδομένα των πολιτών απέναντι στις υποχρεώσεις που έχουν όσον αφορά μια δημοτική αρχή έχουν αλλάξει. Αν κανείς αναλογιστεί ότι σε επίπεδο Κρήτης πάνω από 70.000 είναι οι οικογένειες που ασχολούνται με τον τουρισμό. Θα πάω λοιπόν στο κομμάτι των δημοτικών τελών. Υπήρξε μια πρόταση από την αντιπολίτευση, υιοθετήθηκε και από τη δική σας παράταξη και είναι πολύ σημαντικό ότι ήδη έχουμε μια ανακοίνωση για μείωση 50% των δημοτικών τελών κατά την περίοδο της καραντίνας αρχικά και τελικά, όπως όλα δείχνουν, πάει μέχρι και το τέλος του 2020. Και θα σας ρωτήσω έτσι πολύ ρεαλιστικά. Αυτό θα μπορούσε να είναι μία ανάσα και για το 2021, καθώς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν φωνές που λένε ότι πρέπει η Δημοτική Αρχή να πάει σε μία μείωση
των δημοτικών τελών και το 2021. Θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα αυτή για τους δημότες του Ηρακλείου. Το σκέφτεστε, κύριε Λαμπρινέ, κύριε Δήμαρχε? Το σκεφτόμαστε. Και εμείς και οι λοιπές παρατάξεις της αντιπολιτεύσεως. Γι' αυτό και η απόφαση που εξεδόθη υπήρξε προϊόν προηγουμένης διαβουλεύσεως και εξεδόθη ομοφόνος. Η κάθε παράταξη μπορεί να έχει επιφυλάξει τις διατυπώσεις όπως έρχεται η απόφαση εν τέλει και δημοσιεύεται, αλλά επί της ουσίας όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε περισσότερο και με τα τέλη του επομένου έτους, και αυτό θα το αποφασίσουμε περί το Οκτώβριο ή Νοέμβριο φέτος, γιατί τα τέλη του επομένου έτους προσδιορίζονται από το προηγούμενο. Επομένως, μας απασχολεί το ζήτημα αυτό και να δούμε τι άλλο θα μπορέσουμε να κάνουμε, γιατί δύο είναι κυρίως οι κατηγορίες που επίγησαν, τα επαγγέλματα που επίγησαν ιδιαίτερα. Είναι ο επισιτισμός και ο τουρισμός. Βεβαίως. Και τα χαρακτηριστικά δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Στον τουρισμό θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να αντιμετωπίσουμε μια αυξημένη αναργία. Και φαντάζομαι ότι θα βγουν από την κυβέρνηση μέτρα που θα ενισχύουν εκείνους οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να βρουν δουλειά αμέσως μετά, επειδή ενδεχόμενα δεν θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία. Κύριε Δημάρχη, γιατί περιμένετε τον Οκτώβριο με τον Νοέμβριο για να προχωρήσετε σε αυτήν την πιθανή απόφαση για μείωση των δημοτικών τελών και το 2021? Θα κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, βεβαίως εσείς είστε νομικός. Και θέλω να σταθούμε στο εξής. Είστε ένας δήμος που έχει αρκετά καλά αποθεματικά. Άρα θα μπορούσε κάποιος πολίτης, κάποιος δημότης να σας πει, έχετε τη δυνατότητα λίγο πιο γρήγορα να προχωρήσετε στην ανακοίνωση μείωσης των δημοτικών τελών και κατά το 2021, μιας και δεν είστε στην κατάσταση που είναι πολλοί άλλοι δήμοι της Κρήτης που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα πραγματικά. Το Ηράκλειο είναι μια πολύ δυναμική πόλη, ένας πολύ δυναμικός δήμος, ο τέταρτος σε πληθυσμό της χώρας. Δεν θα εξηγήσω περισσότερο για τα αποθεματικά τώρα. Κάποτε ελπίζω να δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε, να άρουμε αυτή την παρεξήγηση. Βεβαίως είναι υγιής και οικονομικά, αν θέλετε, ισχυρός ο Δήμος Ηρακλείου. Αλλά αυτό το ποσό που κανείς νομίζει πως είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο του Δήμου δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχει ονοματιστεί και προορίζεται με κωδικούς αριθμούς για να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα έργα. Βεβαίως δεν απορροφάται κάθε χρόνο το ποσό που προβλέπει το τεχνικό πρόγραμμα για να γίνουν έργα, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα έχουμε κάτω από τον κωδικό του κάθε έργου για να το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο. Πάντως, όπως σας είπα και πριν, αν χρειαστεί να κόψουμε τεχνικά έργα για να βοηθήσουμε τον κόσμο, θα το κάνουμε. Τώρα, το γιατί δεν το κάνουμε τώρα, αλλά θα το κάνουμε τον Οκτώβριο, δεν έχει καμία σημασία. Είμαστε όλοι σύμφωνοι. Όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σύμφωνες ότι θα πρέπει να πάρουμε μέτρα ανακουφίσωχη για το 2021. Άρα, εγώ θα το πάω λίγο παραπέρα. Έτσι, όπως μου απαντάτε, νιώθω ότι η απόφαση είναι σχεδόν ηλυμένη από τη στιγμή που υπάρχει μια ομοφωνία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Λαμπρινέ. Ναι. Εντάξει, να το αποσπάσετε αυτό, αν θέλετε. Σε ό,τι μας αφορά, τουλάχιστον εγώ θα το εισηγηθώ, αλλά είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν και οι συνάδελφοι των λοιπών παρατάξεων. Άρα, χαιρόμαστε που μας μεταφέρεται αυτό, ότι η μείωση των δημοτικών τελών θα ισχύσει στο Δήμο Ηρακλείου και για το 2021. Σας ευχαριστήσω και για την είδηση που μας δίνετε. Θα δούμε σε ποια επίπεδα, ναι. Θα δούμε σε ποια επίπεδα. Τώρα κύριε Δασκαλάκη, θέλω να πω κάτι άλλο. Βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε. Έχουμε βγάλει μέχρι τώρα ένα καλό αποτέλεσμα. Έχουμε σε όλη την Κρήτη, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτό κατά τη γνώμη μου οφείλεται στην σοβαρότητα με την οποία ο κόσμος αντιμετώπισε αυτή την πανδημία. Πρέπει να πω όμως ότι είμαστε ανήσυχοι, διότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια χαλαρότητα και νομίζουμε όλοι, σαν να νομίζουμε όλοι, αυτό το πράγμα ανήκε στο παρελθόν και πέρασε. Δεν είναι έτσι. Η πανδημία είναι εδώ, παρούσα. Πρέπει να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, ιδίως τώρα με το άνοιγμα των ξενοδοχείων από την επόμενη εβδομάδα, που θα έρχονται ξένοι στην Κρήτη, που να διαφυλάξουμε αυτά που έχουμε τα κεκτημένα και να μην έχουμε περιπέτεια. Είδα σήμερα ένα αριθμό κρουσμάτων από την προηγούμενη Πέμπτη μέχρι σήμερα, ο οποίος με ανησύγησε στην επικράτεια.
Και τώρα με την έλευση των τουριστών είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι και θα πρέπει με κάθε τρόπο να μην χαλαρώσουμε περαιτέρω και να φροντίσουμε να... Κύριε Δήμαρχε, από το θεσμικό ρόλο που έχετε, από το θεσμικό ρόλο που έχετε ως πρώτος πολίτης του μεγαλύτερου Δήμου της Κρήτης, τι είναι αυτό που θα προτείνετε, μιας και από 1η Ιουλίου ξεκινάει η τουριστική σεζόν, ευχής έργο είναι να πάει χωρίς ευτράπελα και χωρίς προβλήματα υγείας τόσο στους επισκέπτες όσο και στους ντόπιους, όμως σίγουρα η αυτοδιοίκηση έχετε και έναν ρόλο αλλά και ένα λόγο. Τι είναι αυτό που προτείνει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, τι θα μπορούσε να θωρακίσει την πόλη του Ηρακλείου, η οποία σημειωτέων δεν είναι μια πόλη που μόνο φιλοξενεί τουρίστες, είναι και πέρασμα σχεδόν για το 90% των τουριστών που φτάνει στην Κρήτη κάθε καλοκαίρι. Σωστά. Αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός να δίνω οδηγίες, κύριε Δασκαλάκη. Τις οδηγίες τις δίνουν οι ειδικοί. Έχετε όμως ένα θεσμικό ρόλο που θα μπορούσε να προτείνει. Εγώ θα κάνω σύσταση στους δημότες και σε όλους τους πολίτες που ζουν στο Ηράκλειο και θα έλεγα, νομίζω πως και οι συνάδελφοι θα συμφωνούν. Δεν ξέρω αν στις περιοχές σου έχουν διαφορετικά μηνύματα. Εμείς είμαστε πολύ ανήσυχοι εδώ για αυτή τη χαλαρότητα που υπάρχει και θα έλεγα να τηρούμε τις οδηγίες των ειδικών, οι οποίες είναι δύο βασικές. Η πρώτη είναι να τηρούμε τις αποστάσεις όσο γίνεται από τους διπλανούς μας και η δεύτερη είναι να πίνουμε τα χέρια μας. Επειδή λέτε αυτές δύο πολύ σημαντικά βασικές... πράγματα, κύριε Δήμαρχε, και ορθώς τα επαναλαμβάνετε, έχει μεγάλη σημασία να ακούγεται και από τον πρώτο πολίτη του Ηρακλείου. Θα σας πω κατευθείαν στο κομμάτι του συνωστισμού. Ο συνωστισμός έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα και σε κάποια από τα μαγαζιά που λειτουργούν στην πόλη του Ηρακλείου. Ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου Ηρακλείου. Θα πολλαπλασιάσετε τους ελέγχους στη λεγόμενη νύχτα του Ηρακλείου και όλοι γνωρίζουμε ότι έχετε ανακοινώσει μια σειρά μέτρων όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους. Να ξεκινήσουμε όμως με τους ελέγχους, γιατί σε ολόκληρη την Κρήτη και αυτό το Σαββατοκύριακο υπήρξαν περιπτώσεις συνωστισμού σε καταστήματα διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Έχετε δίκιο και πάλι. Σε ό,τι αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, αν αναφέρεστε στο οικονομικό σκέλος, είναι η μείωση που κάναμε στο 50% από την 1η Ιουλίου έως τις 31 12 του 20. Του Δεκεμβρίου δηλαδή. Mm-hmm. Επομένως, αυτό είναι το οικονομικό σκέλος. Σε ό,τι αφορά τη διάθεση των κοινοχρήστων χώρων, είπαμε ότι μειώνουμε οριζόντια τα τέλη στο 50% και σε αυτούς που θέλουν να πάρουν επιπλέον χώρο ή που δικαιούνται θα τον χρεώσουμε στο 50% πάλι. Πάντως από το χώρο της εστίασης λένε ότι αυτό λέει δεν αρκεί, γιατί ήδη η κρίση έχει μειώσει αρκετά τους τζίρους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περίπου 1,5 μήνα αυτά τα καταστήματα παρέμεναν και κλειστά. Υπάρχει σχέδιο έτσι ώστε να θωρακίσει τη λειτουργία αυτών των καταστημάτων? Και τα ίδια ερωτήματα... Τι εννοείται, από πλευράς πελατείας? Όχι. Δεν μπορεί να κάνει ο Δήμαρχος τίποτε, εκτός από τον πηγαίνει ο Δήμαρχος ως πελάτης. Βεβαίως, δεν είναι κακό να πηγαίνει και ο Δήμαρχος σαν πελάτης. Όμως σίγουρα θα μπορούσε να υπάρξει, ας πούμε, μια, όπως λένε εδώ από μηνύματα οι άνθρωποι της εστίασης, μια λίγη μεγαλύτερη ανοχή σε αυτά που δίνουν τα καταστήματα στον Δήμο του Ηρακλείου, αλλά και στον κάθε Δήμο. Θα σας το πω πολύ απλά, στις καθυστερήσεις. Μα δεν πρόκειται, δεν εισπράττουμε τίποτε. Και όλα, ό,τι δημιουργηθεί, είπαμε, θα επιδιώξουμε να πάει το επόμενο έτος και δεν γίνει και σε δόσεις. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν. Το επόμενο έτος με δόσεις. Από τους εργαζομένους στα καταστήματα αυτά. Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Όσον αφορά τον ελεγκτικό μηχανισμό, ήδη ας πούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο είδαμε περιπτώσεις στη Μύκονο, στο Βόλο, στα Γιάννενα, όπου πραγματικά υπήρξαν καταστάσεις απίστευτου συνωστισμού. Και το αναφέρατε νωρίτερα ότι είναι κάτι που σας προβληματίζει. Ο Δήμος Ηρακλείου πώς μπορεί να ελέγξει και να θωρακίσει αυτή την κατάσταση? Φαντάζομαι το Σάββατο το βράδυ γνωρίζετε ότι το Ηράκλειο, μια πόλη 200.000, έχει και τη δική της δυναμική. Και έτσι θέλουμε το Ηράκλειο βεβαίως, με αυτήν τη δυναμική. Σωστά. Νομίζω πως έγιναν συστάσεις
κατά τις τελευταίες ημέρες από τη Δημοτική Αστυνομία. Από την άλλη εβδομάδα ίσως θα πρέπει να προσέξουν και οι καταστηματάρχες λίγο περισσότερο, για να μην έχουμε φαινόμενο όπως αυτά που συνέβησαν αυτές τις μέρες αλλού. Δεν θέλω να πω από αλλού, τα είδαμε όλοι στην τηλεόραση. Έτσι. Θέλω να το αποφύγουμε αυτό να συμβεί εδώ πέρα. Και μέχρι τώρα έχουμε ένα πλαίσιο που θα έλεγα κατανοήσεως από τους συμπολίτες που ασχολούνται με την καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θέλω να πιστεύω ότι θα προσέξουμε λίγο περισσότερο από εδώ και πέρα, να τηρούμε τις οδηγίες που μας έχουν δώσει οι ειδικοί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε ικανοποιητικά στις προκλήσεις που θα μας έρθουν οπωσδήποτε το επόμενο διάστημα λόγω της ελεύσεως τουριστών στο Ηράκλειο. Σε ακραία φαινόμενα συνωστισμού είστε έτοιμος σαν Δήμος Ηρακλείου να βάλετε το μαχαίρι στο κόκαλο? Γνωρίζω ότι ο Δήμος μπορεί να εισηγηθεί ακόμα και το λουκέτο καταστημάτων, κύριε Δήμαρχε. Θέλω να πιστεύω πως δεν θα φτάσουμε εκεί πέρα, κύριε Δασκαλάκη. Είναι καθημαγμένοι και οι επιχειρηματίες. Ήταν κλειστοί χωρίς τη θέλησή τους ένα μεγάλο διάστημα, το τελευταίο διάστημα. Και θέλω να πιστεύω πως δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά θα συνεννοηθούμε για το κοινό όφελος. Γιατί έχουμε ευθύνη και απέναντι στους διπλανούς μας, εκτός από τους εαυτούς μας, έχουμε και στους διπλανούς μας. Η νόσος είναι θανατηφόρα. Δεν υπάρχει το εμβόλιο αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε πότε θα έρθει αυτό το εμβόλιο. Ούτως ή άλλως έχει αλλάξει η ζωή μας. Το φετινό καλοκαίρι δεν θα είναι όπως τα προηγούμενα. Mm-hmm. Πρέπει να το αποφασίσουμε αυτό και να ρυθμίσουμε ανάλογα για τη συμπεριφορά μας. Κύριε Δήμαρχε, είπατε νωρίτερα ότι είστε έτοιμος, εάν χρειαστεί, να κάνετε εκπτώσεις και σε τεχνικά έργα, έτσι ώστε να υπάρξει ένα πιο ανθρωπιστικό πρόσωπο του Δήμου απέναντι στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Και σίγουρα τα δεδομένα αλλάζουν, γιατί πριν τον κορονοϊό, η αλήθεια είναι ότι μια σχετική οικονομική ανάκαμψη άρχισε να διαφαίνεται στις κριτικές κοινωνίες, μέχρι που ήρθε η καραντίνα και τα άλλαξε όλα μέσα σε 35 νύχτες, 37 που διήρκησε. Αυτό το ανθρωπιστικό πρόσωπο του Δήμου, πέρα από τις δομές, πέρα από τους παιδικούς σταθμούς και τα τροφεία, τι θα μπορούσε να ήταν ως ανάσα στη νέα πραγματικότητα που βιώνουν οι δημότες του Ηρακλείου, όπως και οι δημότες σε ολόκληρη την Κρήτη? Μα έχουμε απλώσει ένα ευρύ πλέγμα προστασίας των συμπολιτών, και όχι μόνο αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ιδίως αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Κόψαμε, όπως ξέρετε, και καλά κάναμε και έτσι έπρεπε να κάνουμε, τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς όσο καιρό ήταν κλειστοί. Θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό. Και αργότερα κόψαμε τα δίδακτα στα οδεία και όλα τα υπόλοιπα που προέβλεπαν η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη μείωση των μισθωμάτων, για την λειτουργία των υπολείπων δομών του Δήμου, του βοήθεια στο σπίτι. Κάναμε μια καινούργια δομή που βοηθούσε όλους τους συμπολίτες που είχαν ανάγκη, ακόμη και αυτούς που δεν ήταν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά δεν μπορούσαν για συγκεκριμένους λόγους να κάνουν τη δουλειά τους όπως θα ήθελαν. Αυξήσαμε τα ωράρια και πήγαμε στο Σαββατοκύριακο της ψυχολογικής στηρίξης που παρήχε ο Δήμος και κατά το παρελθόν. Τώρα και τα Σαββατοκύριακα λειτουργούσαν οι υπηρεσίες αυτές. Βοηθήσαμε εκατοντάδες συμπολίτες να κάνουν τις δουλειές τους, να τους πάμε τα φάρμακα. Λειτουργούσε το κοινωνικό παντοπολείο, λειτουργούσε το ιατρείο του Δήμου πλέον υπό τη μορφή της Τόμη που είχε από 2 χρόνια τώρα μπει σε καινούριο ρυθμό λειτουργίας, ευτυχώς πάρα πολύ καλά. Δώσαμε σε συνεργασία με τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού, και αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλο επίτευγμα, κύριε Δασκαλάκη, δεν το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν, τα συσίτια στο σπίτι τους. Υπάρχει και σκέψη για να πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των συσιτίων σε δημότες που μπορεί να ενταχθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα των ευπαθών ομάδων, με δεδομένο ότι έχουμε χιλιάδες ξενοδοχοϋπάλληλους αλλά και ανθρώπους που αυτή τη στιγμή
είναι ουσιαστικά άνεργοι στο Δήμο του Ηρακλείου. Μα καταρχήν να σας διευκρινίσω ότι τα σίτια τα κάνουμε σε συνεργασία με τα ιδρύματα καλοκαιρινού. Βεβαίως. Για πρώτη φορά τα δώσαμε στα σπίτια. Εκτός από τα σίτια που έχουμε όμως από τα ιδρύματα καλοκαιρινού, ο Δήμος Ηρακλείου έχει σίτια που παρέχονται από τις δικές του υπηρεσίες και τα οποία μοιράζονται από το Βοήθεια στο Σπίτι. Από τη δομή αυτή που έχουμε το Βοήθεια στο Σπίτι. Ρωτάω αν θα διευρυνθεί αυτός ο αριθμός σε περισσότερους. Δηλαδή, αν μπορεί περισσότεροι πολίτες στο μέλλον να λαμβάνουν αυτή την τόσο σημαντική παροχή σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Γιατί μετά από 2-3 μήνες οι ευπαθείς ομάδες θα έχουν πολλαπλασιαστεί. Σε αυτό αναφερόμουν, κύριε Ρασκαλάκη. Έχουν ήδη αυξηθεί τα αιτήματα που αφορούν σε συσίτια και παροχή τροφίμων γενικότερα. Και γι' αυτό το κοινωνικό παντοπολείο είναι, να το πω έτσι, σε φούργες. Διότι χρειάζεται να διαθέσουμε χρήματα να αγοράσουμε νέες προμήθειες για να μπορούμε να βοηθάμε τους ωφελούμενους. Επομένως, και αν υπάρξει περαιτέρω ανάγκη, θα το εξετάσουμε. Γι' αυτό η Αντιδημαρχία Άρρωστη Κοινωνικής Πολιτικής είναι σε διαρκή εγρήγορση, όπως σε διαρκή εγρήγορση όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Δεν εφησυχάζουμε επειδή οι ρυθμοί της διαδόσεως της νόσου φαίνεται να είναι μειωμένοι. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Άρα είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα και γι' αυτό το λόγο έχουμε προμηθευτεί και άλλου είδους είδη που αφορούν τα ΜΑΠ, τα μέτρα ατομικής προστασίας. Μάλιστα. Και όχι μόνο τον εργαζομένο στην καθαριότητα, που πρέπει να πω ότι δώσανε το καλύτερο σε αυτό, ότι καθάριζαν σε διπλές βάρδιες και έπιναν με χημικά τους δρόμους. Μην τα ξεχνάμε αυτά.